είμαστε σε μια συγκυρία και σε μια εποχή, θα μπορούσαμε να πούμε, που οι καταστροφικές πρακτικές των εταιριών και της ανάπτυξης, είτε πράσινης, είτε μαύρης, είτε οποιοδήποτε χρώματος, οι επιπτώσεις πλέον είναι ολοφάνερες σε όλο τον κόσμο. Οι συνεχείς καύσονες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, και ειδικά ο φετινός παρατεταμένος καύσωνας, πυρκαγιές συνέχεια σε όλο τον κόσμο, σε μεγάλες δασικές εκτάσεις, το λιώσιμο των πάγων, να καίγεται, να λιώνει άσφαλτος από τον καύσωνα στον Καναδά, και ένα σωρό άλλες, ας πούμε, φυσικές καταστροφές. Δεν είναι καθόλου φυσικές, είναι αποτέλεσμα καταστροφικών επιλογών για την ανάπτυξη και για την κερδοφορία των καπιταλιστών, των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων επιχειρήσεων, που θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό του κέρδους. Το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, εμπορευματοποιούν κοινωνικά αγαθά όπως το νερό και την ενέργεια, και γύρω από αυτά τα ζητήματα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες, σημαντικά κινήματα και σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα συζητήσουμε για τα κινήματα και τις αντιστάσεις που έχουν συμβεί εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια, πολύ πιο σημαντικά από ό,τι γνωρίζαμε παλιότερα, με πάρα πολλές τοπικές πρωτοβουλίες και κινήματα και ανοιχτές συνελεύσεις και ενάντια στις εξορίξεις και ενάντια στα αιωλικά πάρκα και στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών, και για τα κινητοποιήσεις για τα φράγματα, κινητοποιήσεις για τα σκουπίδια κτλ. Άρα αυτή τη συζήτηση θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Για αυτή τη συζήτηση θα μιλήσουν ο Νίκος Ποταμίτης, πρώην εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, ο Σταύρος ο Αντίπας από την Πρωτοβουλία Καθήκων Κεφαλονιάς ενάντια στα αιωλικά, και ο Δημήτρης Μπούζος από την Ανοιχτή Συνέλευση Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενάντια στις εξορίξεις. Και θα πω μετά προς το τέλος κάποια πράγματα και εγώ, εκ μέρους του Art Project και ως μέλος της Πρωτοβουλίας Αθήνας ενάντια στις εξορίξεις. Ο πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο Νίκος Ποταμίτης. Καλησπέρα σας. Άλλη μια εκδήλωση για το περιβάλλον, λοιπόν. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω στα μέρη μας, ή μάλλον στα μέρη μας, στην κατασκήνωσή μας, στο κάμπινγκ, τους δύο συντρόφους, πολύ κινηματικούς ανθρώπους και φίλους, τον Σταύρο και τον Δημήτρη, που έχουμε βρεθεί. Ευτυχώς έχουμε βρεθεί. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε βρεθεί σε κάποιες κινηματικές δράσεις, εγώ από άλλο πόσο, εκείνη από άλλο, όμως για τον ίδιο σκοπό, να προστατέψουμε αυτό το όμορφο πράγμα που μας χαρίστηκε, που δεν μας ανήκει, που είμαστε φιλοξενούμενοι του και που το παραδίδουμε στους επόμενους, άραγε πώς. Το περιβάλλον, λοιπόν, είναι μια πολύ, έτσι αν θέλετε, συζητημένη αλλά όχι κατανοημένη έννοια. Οι νεότεροι κυρίως να καταλάβουν πως το περιβάλλον είναι το σπίτι που δεν μας ανήκει. Είναι το περιβάλλον που μας φιλοξενεί. Δεν είναι όμως νοικιασμένο για να το αφήσουμε ερείπιο. Δεν είναι στα παραδομένο στις ωρέξεις του κάθε ενός. Μια οργανωμένη κοινωνία και κυρίως μια συνειδητή κοινωνία οφείλει να το προστατέψει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Περισσότερα τα δημιουργήματα του ανθρώπου, που μπορεί να είναι η επιστήμη και η τέχνη. Ίσως και περισσότερο από τους ανθρώπους, γιατί αυτοί μεγαλώνουν σε αυτό το περιβάλλον. Όμως ο καπιταλισμός το βλέπει αλλιώς. Ο καπιταλισμός δεν είναι ένας άνθρωπος ούτε ένας τέρας. Είναι ένα σύστημα, αλληλοπιδρόμενες σχέσεις. Τι κάνει? Το βλέπει σαν αγορά. Το βλέπει σαν ανταλλάξιμο είδος προσπόληση, που έχει αξία, μπαίνει στο χρηματιστήριο, πουλιέται και μετά τη χάνει. Και μετά ξαναπουλιέται με άλλο τρόπο. Και στο τέλος σε καταλείπεται, για να πας κάπου αλλού. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν σχέδια για μετοίκηση στο φεγγάρι, real estate με οικοπεδοποίηση. Άρα για αυτοί που καταστρέφουν το περιβάλλον κάπως έτσι, σκέφτονται να προβληματιστούμε. Το σημαντικό είναι το μοντέλο ανάπτυξης που έχει διαλέξει το σύστημα. Ένα μοντέλο εκτατικό, ένα μοντέλο εντατικό, ένα μοντέλο καταναλωτικό. Και για τους πόρους, και για τη γη, και για τη θάλασσα, και για τα νερά, και για τον αέρα. Ό,τι να είναι, χαοτικό.
στην αντίπερα ο σχεδιασμός, η ανθρώπινη παρέμβαση. Όμως αυτοί το κάνουν έτσι, χρησιμοποιούν το περιβάλλον όπως τους συμφέρει. Τραβάνε τα νερά όταν και όπως τους συμφέρει και τα χρησιμοποιούν. Μολύνουν τη θάλασσα με τον τρόπο που τους ικανοποιεί. Απελευθερώνουν από διοξίνες μέχρι διοξίδιο στην ατμόσφαιρα χωρίς να μετράνε τις επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν το περιβάλλον που το έχουν κατά κάποιο τρόπο σχεδιάσει να το αξιοποιήσουν, μετά εγκατελειμμένο, κατεστραμμένο, είναι έτοιμο να το παρατήσουν να πάνε σε ένα άλλο περιβάλλον. Γιατί για αυτό το περιβάλλον, το νησί, η Μεσόγειος, η γη η ίδια είναι αναλώσιμη. Ποιο είναι το κυρίαρχο μοντέλο, το τουριστικό πια. Ένα τουριστικό μοντέλο που δεν έχει σχέση με κουλτούρα, με οικολογία, με επιστήμη, με θεραπεία, με πολιτισμό, με αθλητισμό, με ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά έχει σχέση με ήλιο και θάλασσα. Ήλιο και θάλασσα για ποιους? Για αυτούς που δουλεύουν εντατικά στα εργοστάσια σε εισαγωγικά της Ευρώπης, που δεν είναι πια εργοστάσια, είναι υπηρεσίες, κατά κύριο λόγο, χωρίς αναπνοή, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ και μετά γυρίζουν για να κοιμηθούν. Και να ελπίζουν στα όνειρά τους ότι 2 εβδομάδες το χρόνο, είτε 2 ολόκληρες είτε σπαστά, θα πάνε κάπου να ξεσαλώσουν. Και εκεί που θα ξεσαλώσουν, θα το αντιμετωπίσουν αυτοί οι ίδιοι καταρχήν σαν αναλώσιμο τοπίο. Θα τρέξουν, θα σκοτωθούν, θα μεθύσουν, θα μολύνουν και βέβαια κάποιοι θα κερδίσουν από αυτούς. Από αυτούς τους, αν θέλετε, καταδικασμένους του συστήματος που έρχονται για να πάρουν μια ανάσα το καλοκαίρι. Να λοιπόν το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός χρήσεων γης. Τι είναι γεωργικό, τι είναι τουριστικό, τι είναι κοινωνικό, τι αποτελεί υποδομή. Καμιά πρόβλεψη για βιολογικούς καθαρισμούς. Καμιά πρόβλεψη για παροχή καθαρού νερού. Καμιά πρόβλεψη για τα σκουπίδια. Όλο αυτό είναι το τουριστικό μοντέλο. Μερικές σκέψεις για το τουριστικό, ενεργειακό, καταναλωτικό μοντέλο. Πρώτον, οι επενδύσεις είναι, όπως είπαμε, πεφτατικές, με πολύ μεγάλη παραγωγή σκουπιδιών και ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Δέστε, ας πούμε, τα γήπεδα του γκολφ, τη σπατάλη του νερού που γίνεται για λόγους επίδειξης, συντριβάνια, φώτα παντού. Είναι ζήτημα. Ένα δεύτερο είναι η καμιά ευαισθητοποίηση του κόσμου για τις εναλλακτικές μορφές και των τουριστών που είναι χρήσιμες αυτού του πράγματος. Τις εναλλακτικές μορφές, δηλαδή την αιωλική, την υδάτινη, την ηλιακή μορφή χρήσης της ενέργειας που είναι πολύ πιο ασφαλής. Η χρήση υδρογων ανθράκων και κυρίως η εξόριξή τους, προσέξτε, όχι από την άμμο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά από νερά, πολύ βαθιά νερά. Βαθιά μέσα στο βυθό της θάλασσας, εξορίξεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. Και από τους σεισμούς, και από το γεγονός ότι είναι μέσα στο νερό, και από το γεγονός ότι μεταδίδουν τη μόλυνση πάρα πολύ εύκολα, επειδή ακριβώς βρίσκονται σε ένα ρευστό, όπως το νερό, οι εγκαταστάσεις. Οι εντατικές και όχι βιολογικές καλλιέργειες. Δέστε ένα θέμα με το ζήτημα του τι συνέβη με τον κορονοϊό, με τον ιό των SARS, του MERS. Όλοι αυτοί αναπτύχθηκαν σε εντατικές κτηνοτροφικές μονάδες, όπου η περίοδη ορίμασης ενός ζώου για να πέσει στην κατανάλωση υποδεκαπλασιάζονται. Όμως αναπτύσσονται λόγω του συχνοτισμού, της συχνής επαφής και της πολύ μικρής επαφής των ζώων και της ελάχιστης κίνησης τεράστια ποσά υλικού φορτίου, τα οποία κάποτε απελευθερώνονται. Η κατάργηση των δασικών περιοχών, των ενδιάμεσων, από τις αστικές στις δασικές. Αυτές οι περιοχές που ήταν χώροι ασφάλειας για μικρόβια ή ιούς, νυχτερίδες ή οτιδήποτε άλλο, εξαφανίστηκαν. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια απεριόριστη επικοινωνία πια του χώρου του ζωτικού των ανθρώπων με τη ζούγκλα. Με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε τέτοιους κινδύνους. Και ερχόμαστε στα δύο τελευταία, νερό και σκουπίδια, που θέλω να σταθώ για δύο λεπτά στο καθένα. Το νερό είναι γι' αυτό είδος προς κατανάλωση. Σε μέρη της Αμερικής που προχώρησε η ιδιωτικοποίηση, ξέρετε, απαγορεύτηκε στους ανθρώπους να φτιάχνουν στέρνες για να μην μαζεύουν το βρόχινο νερό, γιατί τα σύννεφα ανήκαν στην εταιρεία. Εννοείται ότι εκεί είχαν απαγορευτεί και τα πηγάδια, γιατί τα υπόγεια νερά ανήκαν στην εταιρεία. Το νερό είναι ζωή. Το νερό είναι η προϋπόθεση για τη ζωή. Κι όμως,
είναι χαρακτηριστικό, τα, χαρακτηριστικό ότι υποβαθμίστηκε το πολύ μεγάλο φυσικό εργαστήρι που λέγεται γη, αέρας, θάλασσα. Το φυσικό εκείνο εργαστήρι που μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε απεσταγμένο νερό. Υποβαθμίστηκε η διαδικασία συλλογής και χρησιμοποίησης του βρόχινου νερού. Το βρόχινο νερό οδηγήθηκε εγκαταλείποντάς το στην κυριολεκτία στη θάλασσα και μετά, τι, σκέψη για αφαλάτωση της θάλασσας. Τα ποτάμια να πηγαίνουν στη θάλασσα και μετά τη θάλασσα να την κάνουμε γλυκό νερό. Με πολύ ακριβό κόστος πια για το νερό, για όσους το χρησιμοποιούν, ακόμα και για πόσιμα αλλά και για άλλους λόγους, και με πολύ σοβαρά και επικίνδυνα απόβλητα και στη θάλασσα και στη γη. Αν αυτά τοποθετηθούν απόβλητα από την αφαλάτωση. Πρέπει να σας πω ότι τα απόβλητα της αφαλάτωσης είναι τοξικότατα. Περιοχές όπου έχουν ελευθερωθεί στη θάλασσα έχουν μείνει χωρίς ψάρια για πολλά χρόνια. Και όλα αυτά γιατί, για να στηθούν επιχειρήσεις διαχείρισης του νερού ή των σκουπιδιών, και ερχόμαστε και στα σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι ένα παράγωγο του συστήματος. Θα μπορούσαμε βεβαίως να έχουμε λιγότερα σκουπίδια αν είχαμε άλλου τύπου, ας πούμε, κατανάλωση. Αλλά πέρα από εκεί, αυτά που υπάρχουν, φαίνεται ότι τα υποφθαλμιούν εταιρείες που περιμένουν να βγάλουν πολλά λεφτά από αυτά. Και περιμένουν να βγάλουν πολλά λεφτά πρώτον γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι και δεύτερον γιατί οι κυβερνήσεις τους σιγοντάρουν. Οι κυβερνήσεις παίζουν το παιχνίδι τους. Αφήνουν την παλιά διαχείριση που ήταν η χρησιμοποίηση κοιτάκια κατόπιν κοιτή να εγκαταλειφθεί, να υποβαθμιστεί, να εξουδετερωθεί πια σαν τέτοια και μετά λένε είναι αδιέξοδο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Άρα να τα διαχειριστούμε με έναν πιο συνολικό τρόπο, αλλά εφόσον το κράτος δεν το κάνει, το κάνουμε εμείς οι ιδιώτες. Ώστε τι να κάνουν, να ανεβάσουν πάρα πολύ το κόστος για τις κοινωνίες και βεβαίως να μην βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και χρήσιμα χρήματα που θα μπορούσαν να πάρουν από αυτή τη διαχείριση οι κοινωνίες, οι δήμοι, οι περιφέρειες. Τα σκουπίδια πρέπει να σας πω ότι χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες. Το πραγματικό σκουπίδι, το σκουπίδι το ανακυκλώσιμο και το σκουπίδι το κομποστοποιήσιμο που χρησιμοποιείται για χρήση γης, για ενίσχυση της ποιότητας της γης, σαν λίπασμα δηλαδή. Η διαλογή στην πηγή είναι η πιο μοντέρνα και η πιο σίγουρη μέθοδος διαχείρισης των σκουπιδιών. Όμως, προϋποθέτει να είναι ευαισθητοποιημένοι οι πολίτες και να ασχολούνται πολύ με την υπόθεση της διαχείρισης αυτού του πράγματος. Αυτό στη χώρα μας δεν έγινε. Ειδικά στα νησιά μας δεν προχώρησε καθόλου. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος μόλις πριν από 10 ή 20 χρόνια σταμάτησαν να πετάνε τα σκουπίδια μέσα στα φαράγγια και στις χαράδρες των βουνών. Αυτό δεν προχώρησε. Απ' την άλλη μεριά, σε περιοχές νησιωτικές όπως η Γάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα, είναι το σκουπίδι πρώτον όχι τόσο πολύ, προσέξτε, που να μπορεί να στηθεί εργοστάσιο αυστηρής και με πρωτόκολλα αποτέφρωσης των σκουπιδιών με πιθανότατα κέρδος ενεργειακό, γιατί είναι λίγο το σκουπίδι και δεν είναι καθόλου συμφέρον να το μεταφέρουν με τις υπάρχουσες συνθήκες, να το μεταφέρουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί κοστίζει πολύ. Άρα τι κάνουνε, αρχίζουν και το μαζεύουν σε κύβους. Έτσι έγινε στο Τεμπλόνι, στη Λευκύμη, στην Κέρκυρα, έτσι έγινε στο Λίβα, στη Ζάκυνθο. Το μαζεύουν γιατί δεν ξέρουν τι να το κάνουν και ενώ το βάζαν σε μια τρύπα στη γη, τώρα τι φτιάξανε, μια τρύπα στον αέρα. Ουσιαστικά το έβαλαν προς τα πάνω. Αλλά νοιάστηκαν να μην φαίνεται. Αυτό έγινε και στη Ζάκυνθο. Το πήραν από μια μεριά που φαινότανε και το πήραν σε μια άλλη μεριά που δεν φαινότανε. Αλλά εκεί μαζευτήκαν 100.000 τόνοι τέτοιοι σάκοι που δεν ξέρουν τι να τους κάνουν. Και αφού τον μπέρδεψαν πολύ το πραγματικό σκουπίδι με το άλλο, το ανακυκλώσιμο και το κομποστοποιήσιμο, τώρα πια έχει γίνει ένα πράγμα. Έχει γίνει ένα πράγμα το οποίο βέβαια σκάει, γεμίζει τόπους γλάρους και ποντίκια και ατέλειωτη βρώμα και δεν υπάρχει λύση. Γιατί οδηγήθηκε εκεί η κατάσταση, γιατί δεν λειτουργήσαν οι φυτά, γιατί δεν λειτουργήσαν τα συστήματα αποστράγγισης και διαχείρισης των στραγγιδίων για να οδηγηθεί η κατάσταση αδιέξοδο. Και να έρθουν λοιπόν σαν απομηχανίστε ως οι θεοί, οι ιδιώτες και να πούνε «Α, το θέλουμε αυτό το σκουπίδι, όπως το θέλουν στη Βόρεια Ευρώπη. Αλλά το θέλουμε έτσι, σύμμυκτο. Μην το ξεχωρίσετε για να μπορεί να καίγεται». Το πώς θα το κάψουν όμως αυτοί που δεν είναι κράτος,
δεν έχουν προϋποθέσεις, δεν έχουν λεκτικούς μηχανισμούς. Το πώς θα το κάψουν είναι μια άλλη υπόθεση. Το σκουπίδι μπορεί να καεί και στις 1500 αλλά και στους 500 βαθμούς. Μπορεί να καεί με ασφάλεια αλλά και χωρίς καθόλου ασφάλεια. Με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν τοξικές ουσίες που μπορούν να δηλητηριάσουν με καρκινογόνα προϊόντα για πολλά χρόνια τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν και επικίνδυνοι και υπονομευτές της οικονομίας και των φυσικών πόρων. Και πολλές φορές το βάζουν όπως τον Λίβα, που πάνω από υδροφόρο ορίζοντα, χωρίς προϋποθέσεις. Και δεν του βάζουν, προσέξτε, κάτι έκανα μια κουβέντα πολύ χρήσιμη, δεν του βάζουν πυροσβεστικούς μηχανισμούς, μηχανισμούς δηλαδή προστασία από τη φωτιά, γιατί ελπίζουν, προσέξτε, κατά λάθος να μπει φωτιά. Αν θέλετε, πέστε κι εσείς, κατά λάθος να μπει φωτιά. Που δεν τη βάλαν αυτοί, αλλά το κάψε δυστυχώς το καημένο το σκουπίδι, για να έχουν χώρο να βάλουν το καινούριο εκεί. Μέχρι που να έρθει ένας που θα κάνει το σωστό, τι θα κάνει, θα μαζέψει από τα νησιά με ειδικό πλοίο αυτό το σκουπίδι, θα το πάει κάπου στην Ηλία, λέω τώρα η κεντρική Πελοπόννησο, και θα το κάψει σε αμφίβολες συνθήκες, παίρνοντας όμως πολλά λεφτά. 50, 80 ευρώ τη βδομάδα μια οικογένεια θα ξοδεύει για να διευθετεί το σκουπίδι της. Ας ξυπνήσουν λοιπόν οι άνθρωποι, ας οργανωθούν όπως έχουν καταφέρει να οργανωθούν εδώ στην Κεφαλονιά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για άλλα πράγματα, για άλλα πράγματα θα πούνε. Και ας διεκδικήσουν τη διαχείριση του σκουπιδιού. Κλείνω με μια πρόταση που δεν την έχω ξανακούσει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ούτε παράλογη ούτε προβολική. Το σκουπίδι και το νερό πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις σύγχρονες κοινωνίες σαν την υγεία, την παιδεία και τη δημόσια ασφάλεια. Το σκουπίδι και το νερό δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά και αποκλειστικά υπόθεση των δήμων, που έχουν, θα έλεγε κανείς, διακριθεί σε επίπεδο διαφθοράς και κακής διαχείρισης πόρων. Πρέπει να είναι, όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία, υπόθεση του κράτους και να είναι διαχειριζόμενο από ανθρώπους οι οποίοι είναι κεντρικά ελεγχόμενοι και βεβαίως εναλλασσόμενοι στην εξουσία, και όχι από ανθρώπους που τάχα λένε ότι έχουν ψήφους και τέλος πάντων αποκτούν το δικαίωμα γιατί αντιπροσωπεύουν κοινωνίες. Μη θέλετε απλά να αυξήσουν κέρδη και και βεβαίως να κάνουν καταστροφή μέσα από αυτό, αλλά που δεν θα το θυμάται κανείς μεθαύριο γιατί θα αλλάξει η εξουσία. Δεν πάει έτσι. Νοσοκομείο, σχολείο και σκουπίδι, διαχείριση σοβαρή και αξιόπιστη από το κράτος. Αυτή πιστεύω πρέπει να είναι η άποψή μας. Και βεβαίως η διαχείριση στην πηγή δεν το συζητάω. Μέχρι τότε η καλή χρήση των χυτά με ελεγχόμενους μηχανισμούς, με διαχείριση των στρατηγείων και με αλλαγή των κυτάρων. Ναι, υπάρχει και αυτό που προβλέπετε. Όχι να τους μηδενίσουμε από τη μία στιγμή στην άλλη. Νομίζω ότι θα δώσει μια προοπτική, αλλά όπως είπα, μόνο αν το κράτος το αντιμετωπίσει τόσο σοβαρά όσο την υγεία και την παιδεία, όσο το νοσοκομείο και το δημόσιο σχολείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Νίκο. Το λόγο τώρα έχει ο Σταύρος από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κεφαλονιάς ενάντια στα αιωλικά. Ωραία. Καλησπέρα. Να πούμε κιόλας, να συμπληρώσουμε λίγο τον Νίκο. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι κάηκαν και όλα τα χυτά εντελώς τυχαία για να επιβεβαιωθούν ότι αυτά είναι καινούρια κτλ. Και επίσης για ιστορικούς μονολόγους να σου απαντήσω και να σου πω ότι μπορεί να μας χώριζε σε αυτές τις κινητοποιήσεις που λες μία πόρτα. Μας ένωνε όμως ο ίδιος αγώνας και οι ίδιες ιδέες. Και τα κινήματα χρειαζόμαστε και ανθρώπους που είναι μέσα από τις πόρτες, στις καρέκλες αρχή να επιμένουν στις θέσεις και να μην κάνουν τις γνωστές κολοτούμπες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Χαίρομαι επίσης που βλέπω και συνοδοιπόρους στο κινηματικό μας ταξίδι εδώ στην Κεφαλονιά. Για μας είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε καιρό να καθίσουμε κάπου και να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα εξαιτίας της πανδημίας. Και κατά δεύτερον διότι είναι η πρώτη φορά νομίζω στην Κεφαλονιά που δύο ζητήματα που μας απασχόλησαν και που στάθηκε η αιτία να διαμορφωθούν δύο πολύ ισχυρά, δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά κινήματα, το κίνημα κατά των εξορίξεων και το κίνημα κατά των αιωλικών, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι
Γιατί για μας το πρόβλημα είναι κοινό, είναι αυτοί που θέλουν να κερδίσουν από όλα αυτά, είναι το πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος. Είτε μιλάμε για βιομηχανικές ΑΤΕ, είτε μιλάμε και για τις εξορίξεις. Γι' αυτό άλλωστε, αν και εδώ έχω κληθεί να μιλήσω για τα αιωλικά και το τοπικό κίνημα, φοράω μπλούζα κατά των εξορίξεων, γιατί είναι για μας το ίδιο ακριβώς ζήτημα και το ίδιο πρόβλημα. Όπως είπα λοιπόν, πράγματι η Κεφαλονιά είχε την ευτυχία, γιατί περί ευτυχίας πρόκειται, να ζήσει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, κάτι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρο εννοώ στη σύγχρονη ιστορία της. Να ζήσει δύο πολύ ισχυρά κινήματα. Αρχής γενομένης βέβαια με το κίνημα των εξορίξεων που θα σας τα πει αργότερα ο Δημήτρης. Και είναι σαν ένας μαγικός τρόπος κάτι να έγινε και να ξανασυνάντησε αυτή εδώ η τοπική κοινωνία, αυτός εδώ ο λαός, που είναι και αυτός με τον τουρισμό, όπως είπε ο Νίκος, όπως όλα τα Ιόνια κτλ. Κτλ. Να θυμηθεί όμως για ένα θέμα που θα τους αφορούσε άμεσα, τα ριζοσπαστικά και τα πολιτικά της γονίδια. Η Κεφαλονιά, τα είπατε και σε άλλες θεματικές, γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια κορυφαία συμμετοχή στις μεγάλες εξεγέρσεις του λαϊκού κινήματος, στους συνδικαλιστικούς αγώνες, έχει ριζοσπαστικές παρακαταθήκες. Αυτά κάπου είχαν ξεχαστεί. Και ήρθε μια τελευταία πενταετία, επταετία, να ξαναζήσουμε κινήματα τα οποία όχι απλά δεν πιστεύαμε ότι θα γίνουν, αλλά δώσαμε νομίζω το στίγμα και σε άλλες τοπικές κοινωνίες για έναν ξεσηκωμό για ζητήματα που μας αφορούν άμεσα. Για να μιλήσουμε για τα τοπικά κινήματα, θεωρώ ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να ανοίξουμε λίγο το πλάνο. Να περιγράψουμε λίγο το περιβάλλον, ενώ το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της τελευταίας δεκαετίας. Έστω και αν καταρχάς φαίνονται λίγο άσχετα τα ζητήματα, θα δείτε ότι συναντιόνται στο ίδιο ακριβώς σημείο. Με τίτλους μόνο, σε τίτλους μάλλον, την τελευταία δεκαετία, από την υπογραφή κιόλας του πρώτου μνημονίου, ο λαός μας είναι αναγκασμένος και καλά κάνει να βγει στους δρόμους, να διεκδικήσει, να αντισταθεί, να υπερασπιστεί. Όλα αυτά τα χρόνια τα ζήσαμε σχεδόν όλα, αυτά τα 10-11 χρόνια. Μεγάλη συμμετοχή, μεγάλες κινητοποιήσεις, άγρια καταστολή, διάψευση, ματέωση των προσδοκιών. Καταλαβαίνετε όλοι που αναφέρομαι. Ζήσαμε την κατά τη γνώμη μου προδοσία του δημοψηφίσματος. Ζήσαμε τις συνέπειες όλου αυτού που δημιούργησε εσωστρέφεια, μυρολατρεία και την άποψη ότι τελικά τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε. Παράλληλα όλων αυτών των μεγάλων κινημάτων που λέμε στις μεγάλες πόλεις και στην επαρχία και την Κεφαλονιά την απασχόλησε και στην Κεφαλονιά γίνανε μεγάλες διαδηλώσεις και με το δημοψήφισμα και με τα μνημόνια πιο πριν. Παράλληλα όμως όλων αυτών έχουμε κατά τη γνώμη μου ένα νέο κοινωνικό καταρχάς και πολιτικό υποκείμενο να διαμορφώνεται. Και διαμορφώνεται αρχικά στην Δυτική Ελλάδα, δηλαδή όπως έχουμε την εικόνα της χώρας, εάν κάνουμε μια εγκάρσια τομή από το Βορρά μέχρι και την Κρήτη, στα δυτικά της χώρας έχουμε την ανάπτυξη τοπικών κινημάτων. Με την παρακαταθήκη βέβαια της Κερατείας και του Γραμματικού, με τις σκουριές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πιο πριν, δίνεται ένα νόημα, ένα ιστορικό και πολιτικό νόημα σε αυτό που λέμε τοπική κοινωνία, τοπικό κίνημα. Με αφορμή καταρχάς τις εξορίξεις. Έχουμε την Ήπειρο, εκεί κάπου το 12-13-14, όπου δημιουργούνται όχι απλά συλλογικότητες με την παλιά πολιτική γεωγραφία, συγγνώμη. Όχι δηλαδή συλλογικότητες ενός συγκεκριμένου χώρου, του ριζοσπαστικού, του ελευθεριακού, του αυτοδιαχειριζόμενου κτλ. Κτλ. Αλλά τοπικές κοινωνίες που αψηφούν τις όποιες διαφορές και βγαίνουν μπροστά για να υπερασπιστούν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις ίδιες. Να υπερασπιστούν τον τόπο τους. Προφανώς, προτεργάτες, η μαγιά, η ζύμη, η σπορά έχει γίνει από ανθρώπους που έχουν, αν θέλετε, μια ιστορία σε αυτό που λέμε κίνημα, σε αυτό που λέμε αριστερά, σε αυτό που λέμε και αντιεξουσιαστικό χώρο. Προφανέστατα. Όμως, τα τοπικά κινήματα, και αυτό νομίζω θα αποτυπωθεί από τον αναλυτή του μέλλοντος, αυτά τα στεγανά έχουν σπάσει. Τα τοπικά κινήματα είναι εκεί και διεκδικούν
την προστασία του σπιτιού τους, την προστασία της γης τους, την προστασία πάνω απ' όλα του τρόπου ζωής τους. Εκεί γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Ξεπερνάμε την εικόνα που έχουμε για το οικολογικό περιβαλλοντικό κίνημα στην Ελλάδα. Τι ήταν περιβαλλοντικό οικολογικό κίνημα? Τους θεωρούσαμε κάποιους γραφικούς με σανδάλια και ταγάρι που κυκλοφορούν και λένε γραφικότητες. Όταν ρωτούσες συγκεκριμένες ηλικίες, κάπως μεγαλύτερες, ποιο είναι το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα, σου λέγανε ο Δημοσθένης ο Βεργής. Έτσι. Να πούμε βέβαια ότι κάποια στιγμή οι οικολόγοι εναλλακτικοί κατάφεραν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να έχουν μία εκπροσώπηση, νομίζω, μίας βουλευτού. Θέλω να πω λοιπόν ότι μέχρι τότε δεν υπάρχει αυτό που λέμε συμπαγές περιβαλλοντικό οικολογικό κίνημα. Διαμορφώνεται ακριβώς τα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Γιατί λοιπόν, για να έρθουμε στο κοινό σημείο. Γιατί την ίδια στιγμή που με τα μνημόνια ψηφίζονται όλα αυτά που ψηφίζονται, οδηγούμαστε σε πλήρη φτωχοποίηση, δημιουργείται μία πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση, την οποία κάποιοι επένδυσαν πολιτικά με τις γνωστές συνέπειες, αλλά το πρόβλημα ήταν εκεί και ακόμα παραμένει. Και ακόμα παραμένει. Καθίστε και την μπερδεύτηκα όταν λέω αυτό για το... Όταν σκέφτομαι το 15 λίγο μπερδεύομαι. Α, ποια είναι η κοινή αιτία. Ενώ λοιπόν ψηφίζουν όλα αυτά το κοινοβούλιο και είναι εκεί η προσοχή μας, ταυτόχρονα, το ίδιο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα τι κάνει? Ακριβώς αποδέχεται το ρόλο της ως απικία. Δέχεται δηλαδή ότι δεν είμαστε ένα κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος, αλλά μια απικία. Και αρχίζει και μοιράζει χωράφια και οικόπεδα, είτε χερσαία, είτε είναι στη θάλασσα, σε διάφορους κολοσσούς, σε εταιρείες πετρελαϊκές και τα κατανέμει όχι απλά βάσει, αν θέλετε, του κερδοσκοπικού συμφέροντος, δηλαδή της ταυτότητας της κάθε εταιρείας, αλλά τα μοιράζει και γεωπολιτικά. Λέει δηλαδή, οι Γάλλοι θα πάτε εκεί, πάτε το, οι Αμερικάνοι θα πείτε εκεί, οι Ισπανοί θα πάτε κάπου αλλού. Αυτό γίνεται, επαναλαμβάνω, και στην Ήπειρο, όπου εταιρείες μπαίνουν με το έτσι θέλω, παραβιάζουν έστω και την ελάχιστη άρνηση κάποιων δημοτικών συμβουλίων, το θεωρούν γη τους. Μπαίνουν να κάνουν τις επενδύσεις τους, καταστρέφονται στα πάντα ή ετοιμάζονται να καταστρέψουν τα πάντα. Το ίδιο λοιπόν έγινε και εδώ στο Ιόνιο με την παραχώρηση των θαλασσίων οικοπαίδων. Και να πούμε κάτι άλλο, για την παραχώρηση των θαλασσίων οικοπαίδων, για να μην έχουμε καμία αυταπάτη. Με όρους απικιακούς, γιατί αφενός ρωτηθήκαμε αφετέρου δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως κέρδος για τις τοπικές κοινωνίες και για το λαό συνολικά, παρά μόνο κέρδη για τους συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους, δεν ζητήθηκε όχι απλά η άδειά μας, δεν μας παραχωρήθηκε καν το δικαίωμα της ενημέρωσης. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε την κατάσταση μόνοι μας στα χέρια μας, να ενημερωθούμε για το τι σημαίνει ακριβώς εξορίξεις. Ενώ λοιπόν στα γενικότερα ζητήματα της κυρίαρχης πολιτικής και οικονομίας, ως τοπική κοινωνία, δεν μπορούσαμε, και πώς θα γινόταν άλλωστε, να καταφέρουμε πολλά, δηλαδή να ανατρέψουμε μια εξουσία, ήρθε λοιπόν και στο νησί μας το κίνημα καταρχάς των εξορίξεων, να μπορέσει να πετύχει το ακατόρθωτο. Ξεκινώντας από ένα μικρό πυρήνα ανθρώπων, από ένα πολύ μικρό πυρήνα ανθρώπων, να αλλάξει την κυρίαρχη άποψη του κόσμου, των κατοίκων, με διάφορες δράσεις θα τις εξηγήσει ο Δημήτρης, να τους πείσουμε ότι αυτό που έρχεται είναι άκρος επικίνδυνο για το σπίτι τους, για τη θάλασσά τους και το περιβάλλον για τη ζωή τους, να αλλάξουμε την άποψη της κυρίαρχης. Την κυρίαρχη άποψη δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών συμβουλίων, με κόπο βέβαια και με ό,τι ακολούθησε βέβαια μετά, να αλλάξουμε την κυρίαρχη άποψη. Το κρατάμε αυτό γιατί δεν ήταν μια καθολική νίκη. Δεν ήταν μια απόλυτη νίκη, είναι όμως κάτι ότι τα κινήματα έχουν ακόμα και λόγο ύπαρξης και ρόλο να παίξουν. Καταρχάς κοινωνικό, κατά δεύτερον και πολιτικό στην πορεία και θα το δούμε όπως είπαμε και πριν, θα το παρακολουθήσουμε και στην πορεία. Με την μαγιά θα λέγαμε του αντιεξορυκτικού κινήματος, με όσα είχαμε πετύχει, έρχεται ο περσινός Οκτώβρης. Έχει προηγηθεί στην Κεφαλονιά, όπως και αλλού βέβαια,
νομίζω και στη Ζάκυνθο το έντονα, το καταστροφικό φαινόμενο του Ιαννού. Η μισή κεφαλονιά, η βόρεια κεφαλονιά έχει υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές, με σπίτια κατεστραμμένα, με τοπικό δίκτυο κτλ, κτλ. Να μην επεκταθώ σε αυτό. Και ξαφνικά η άλλη μόδα της εποχής, η άλλη αισχρή κερδοσκοπία με την ανοχή του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος, οι αιωλικάδες, φέρνουν ένα καράβι στο λιμάνι της Άμης, αμέσως μετά την καταστροφή, με τον κόσμο ακόμα βουτυγμένο στη λάσπη, χωρίς σπίτι, χωρίς κάπου να κοιμηθεί, χωρίς να μπορεί να φτιάξει ένα φαγητό να φάει. Στα συσίτια ήταν ο κόσμος, έτρωγε από συσίτια του Δήμου. Έρχεται λοιπόν ένας επιχειρηματίας, ο οποίος δεν είχε πάρει χαμπάρι για το τι γίνεται στην Κεφαλονιά, και φέρνει ένα καράβι με τρεις ανεμογεννήτρες στη Σάμη. Για εσάς που δεν είστε από εδώ, η Σάμη είναι το κεντρικό λιμάνι της Βόρειας Κεφαλονιάς και πολύ κοντά στο σημείο που χτύπησε ο Ιαννός και είχαμε την καταστροφή. Αυτά τα δύο ζητήματα φαίνονται με μια πρώτη ματιά λίγο άσχετα μεταξύ τους. Εντάξει, έφερε ένας επιχειρηματίας ανεμογεννήτρες για ένα αιωλικό, είχε προηγηθεί ο Ιαννός και τι. Πάμε λοιπόν 7-8 χρόνια πιο πίσω. Η Βόρεια Κεφαλονιά είναι από τις πρώτες περιοχές, η δεύτερη νομίζω στη χώρα, που έχει από πολύ νωρίς αιωλικές εγκαταστάσεις. Δεν έχει αυτό που λέμε αιωλικά πάρκα, δηλαδή μια μεγάλη έκταση με 50 ανεμογεννήτριες, όμως ο ορεινός της όγκος στην κεντρική Κεφαλονιά έχει ανεμογεννήτριες, έχει συστάδες ανεμογεννητριών. Στην άλλη 9 γνωκοστής, στην άλλη 8 και πάει λέγοντας. Αυτές μπήκαν υπό τελείως, όχι απλά όρους ανέλεγκτους, αλλά χωρίς καμιά περιβαλλοντική πρόβλεψη, κανέναν σχεδιασμό και χωρίς ούτε καν, ας πούμε, μια κοινή λογική για το τι θα ακολουθήσει, την περίοδο 2003 με 2007-2008, τότε λοιπόν που ζούσαμε όλοι πριν πτωχεύσουμε ως χώρα, το μεγάλο όραμα του εξυγχρονισμού κτλ. Κτλ. Από τις ανεμογεννήτρες αυτές, από τη στιγμή που μπήκανε, 5 χρόνια μετά, από το 2013 δηλαδή, μέχρι και το 2020, μια συγκεκριμένη περιοχή στη Βόρεια Κεφαλονιά, η Πύλαρος, πλημμυρίζει. Και πλημμυρίζει γιατί δεν έγινε ούτε ένα συνοδευτικό έργο, δεν τηρήθηκε κανένας όρος, γιατί τα βάλανε όπως θέλουν μόνο και μόνο για να κερδίσουν. Τι κερδίζαμε ως τοπική κοινωνία? Μια παιδική χαρά κάθε 5 χρόνια που μας τη φτιάχνανε και μας λέγανε ορίστε τα ανταποδοτικά σας. Άρα λοιπόν έρχεται ο επιχειρηματίας με ένα ακόμα αιωλικό στη Βόρεια Κεφαλονιά, σε μια περιοχή που δεινοπαθεί από το 2013 και μετά με καταστροφικές πλημμύρες. Με καταστροφικές πλημμύρες. Εκεί λοιπόν, με έναν τρόπο που όσο και να το σκέφτομαι και όσο καιρός και να περάσει, νομίζω θα το λέω με την ίδια συγκίνηση, ευτυχήσαμε, Ριγόνη, Γρηγόρη, Κυριάκο, ευτυχήσαμε να ζήσουμε αυτό που λέμε κίνημα από τα γενοφάσκια του. Δηλαδή, χωρίς καμιά προηγούμενη, αν θέλετε, ζήμωση. Χωρίς να κυκλοφορήσει ούτε ένα κείμενο. Χωρίς να γίνει αυτό που λέμε η πολιτική δουλειά. Είδε ο κόσμος το καράβι να έρχεται. Συγκεντρωθήκαμε εντελώς αυτόματα, με μία συνεννόηση που έγινε 5-6 ανθρώπων, 7-8-10 δεν έχει σημασία, στο λιμάνι της Άμης, και σταδιακά από την πρώτη μέρα μέχρι την 20η που καθίσαμε εκεί, όλη η τοπική κοινωνία πέρασε για να σταθεί εκεί να ζήσει αυτό το τοπικό κίνημα που όχι απλά κατάφερε να συσπυρώσει, κατάφερε να προκαλέσει έντονα τη συζήτηση των αιωλικών στην Κεφαλονιά, αλλά έχει και ένα απολύτως νικηφόρο αποτέλεσμα, καθώς καταφέραμε τελικά 20 μέρες μετά το καράβι να μην εκφορτώσει τις ανεμογεννήτριες. Είναι νοπός ο χρόνος, η αλήθεια είναι, να μιλήσουμε για τις 20 μέρες αυτές στο λιμάνι. Όμως είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να σταθούμε όλοι μας σε αυτό, όλοι μας και εμείς που ζούμε εδώ, αλλά νομίζω και πολύ πιο πέρα, για να δούμε πώς με αυτόν τον αυθορμητισμό μπορεί να λειτουργήσει ένα τοπικό κίνημα. Γιατί τα ζήσαμε όλα εκεί. Ζήσαμε μια προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου, ζήσαμε μια προσπάθεια να πείσουμε το πολιτικό προσωπικό ότι πρέπει να σταματήσει πια το αιωλικό έγκλημα στην Κεφαλονιά, γιατί στήσαμε αυτοσχέδια σχεδόν κάθε βράδυ συναυλίες με τοπικούς καλλιτέχνες, ερμηνευτές, μικρές συναυλίες, αυθόρμητα. Γιατί καταφέραμε και είχαμε μια έντονη πολιτική δράση, εννοώ έξω από τα δημοτικά συμβούλια,
να πηγαίνουμε, να διαμαρτυρόμαστε, να εμποδίσουμε να γίνουν δημοτικά συμβούλια που στην πορεία θα λέγανε το μεγάλο ναι για τα αεολικά, γιατί στην αρχή ήταν όλοι μαζί μας και το πολιτικό σύστημα ενώ το τοπικό. Καταφέραμε λοιπόν πάρα πάρα πολλά. Με τα λάθη μας, με τα λάθη μας. Για τους πιο μοιημένους, αυτό που λέμε αριστερό χώρο ή αντιεξουσιαστικό, θα πω ένα παράδειγμα και θα μείνει εδώ για να το καταλάβουμε. Σε τίτλο πάλι θα το πω. Καταφέραμε να κάνουμε ανοιχτές συνελεύσεις κάθε μέρα στο λιμάνι της Σάμης με τη συμμετοχή των δυνάμων, των τοπικών δυνάμων του ΚΚΕ. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο, με την έννοια ότι εξ ορισμού δεν μετέχουν σε ανοιχτές συνελεύσεις. Δηλαδή, ενώ ήρθαν στην αρχή, τους είπαμε θα κάνουμε ανοιχτές συνελεύσεις και είπανε, μα τι είναι αυτές οι ανοιχτές συνελεύσεις, να κάνουμε μια λαϊκή ομιλία. Πώς το λέγανε, καταφέραμε όμως, γιατί το κίνημα μπορεί να επιβάλλει τους όρους του, καταφέραμε να κάνουμε, κάνουμε συνεχώς ανοιχτές συνελεύσεις, όπου ο καθένας τοποθετούνταν με την άποψή του κτλ. Και παίρναμε μια όσο δυνατόν ομόφωνη απόφαση. Το κίνημα λοιπόν πράγματι ήταν πρωτόγνωρο. Και δεν θα ξεχάσουμε, όσοι είμαστε εδώ τώρα και το ζήσαμε αυτό, δεν θα ξεχάσουμε τη στιγμή που έχουν έρθει πλέον δυνάμεις έξω από την Κεφαλονιά, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και του λιμενικού, για να μας αποθήσουν, να μας βγάλουν από το λιμάνι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στο λιμάνι, βέβαια με τα μάτα απέναντί μας. Τη στιγμή που ανοίγει η κεντρική πόρτα του λιμεναρχείου και ένα λεφούσι κόσμου, άνθρωποι που εδώ γνωριζόμαστε, είμαστε μικρή κοινωνία, ειδικά από τους χειμερινούς μήνες, άνθρωποι που ούτε καν είχαν, αν θέλετε, την εμπειρία έστω και μιας διεκδικητικής διαδήλωσης, να το πω κάπως έτσι, μπήκαν στο λιμάνι, ένα ποτάμι, όταν άνοιξε η πόρτα, ένα ποτάμι ήρθε προς το μέρος μας να μας υπερασπιστεί. Και όλα αυτά στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν, και εδώ θα σταματήσω, κάπου εδώ θα σταματήσω, αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να μας απασχολήσει, πρέπει να σταθούμε. Τα τοπικά κινήματα, με όποια λάθη γίνανε στην πορεία. Γιατί προφανώς και η πορεία δεν μπορεί να είναι πάντοτε η ίδια. Μπαίνουν άλλου είδους λόγοι μέσα και δημιουργούνται προβλήματα κτλ. Όμως, θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό, στη λειτουργία των τοπικών κινημάτων. Τα τοπικά κινήματα δεν ήρθαν μόνο να υπερασπιστούν τώρα, παραδείγματος χάρη την Κεφαλονιά, τις εξορίξεις ή τα αεολικά. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που λειτουργούν θα παίξουν ένα πολιτικό κοινωνικό ρόλο και θα είναι εκείνα που θα μπουν μπροστά, έτσι ώστε επιτέλους ένας άλλος κόσμος που ήταν πάντοτε εφικτός να γίνει, και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον το Σταύρο. Η ζωντανή εμπειρία από τέτοιους αγώνες, από τέτοια κινήματα και από τέτοιες μικρές μεν, αλλά εξαιρετικά σημαντικές νίκες, ειδικά στη συγκυρία που είμαστε, είναι, πώς να το πω, είναι και ανάσα και για μας και για όλες αντίστοιχες προσπάθειες που γίνονται και σε άλλους χώρους ή σε άλλες περιοχές κτλ. Τώρα το λόγο θα πάρει ο Δημήτρης από την ανοιχτή συνέλευση Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενάντια στις εξορίξεις. Υπάρχει και ένα PowerPoint να φαίνεται στον τοίχο από πίσω. Ελπίζω κάπως να φαίνεται. Άμα δεν φαίνεται, όχι, δεν φαίνεται, Θανούλη. Το πρώτο είναι μαύρο, τα επόμενα είναι άσπρα, μπορεί και κάτι να φανεί. Full screen να μπορούμε να το κάνουμε, F5. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε το Art Project που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό που ζήσαμε, για τα κινήματα της Κεφαλονιάς. Όπως είπε και Σταύρος, ουσιαστικά δεν πρόκειται για δύο ξεχωριστά πράγματα, το κίνημα για τα αεολικά και το κίνημα για τις εξορίξεις, αλλά για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το ένα μας οδήγησε στο άλλο
Όταν δημιουργηθεί ένα κίνημα, αυτό αφήνει παρακαταθήκη για το μέλλον. Πιστεύω ότι όποτε θα ξαναπαρουσιαστεί ανάγκη, ο κόσμος πια είναι ενεργοποιημένος, δραστηριοποιημένος, θα συμμετάσχει άμεσα. Όταν έφτασε το καράβι στη Σάμη, με ένα απλό κάλεσμα μέσα από τα δίκτυα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζεύτηκε ο κόσμος μέσα σε 2 ώρες περίπου. Αυτό δείχνει ότι έχουμε κάνει πολλή δουλειά στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και ο κόσμος τελικά σηκώθηκε από το καναπέ του. Η μεγαλύτερη δυσκολία νομίζω που αντιμετωπίσαμε ήταν αυτή. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο να αλλάξει στάση σε κάτι που τον αφορά. Πώς θα τον κάνουμε να πιστέψει ότι δεν υπάρχουν προσωπικά ωφέλη πίσω από την κινητοποίησή μας. Πώς θα τον κάνουμε να συζητήσει υπερκομματικά για ένα θέμα που τον αφορά, που αφορά το μέλλον του, αφορά το μέλλον των παιδιών του και το μέλλον του τόπου μας. Επέλεξα ουσιαστικά να κάνω μια ιστορική αναδρομή στο κίνημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενάντια σε εξορίξεις. Δεν ήξερα τι να πρωτοσυμπεριλάβω σε αυτά που θέλω να πω και να δείξω. Γίνανε τόσα πολλά και πολύ συμπυκνωμένα και τράβηξε και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε είπα να κάνω μια ιστορική αναδρομή, να δείξω τα σημαντικότερα σημεία ώστε να πάρετε μια εικόνα, να πάρετε ήχους, ένταση, παλμό από αυτό που συνέβη στην Κεφαλονιά ξεκινώντας από τον Νοέμβρη του 2019, αν θυμάμαι καλά. Έγινε ακόμα η απόδειξη ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Σήμερα που μάζευα τα βίντεο και τις εικόνες και ξαναθυμόμουν τις στιγμές που περάσανε και ζήσαμε, έμεινα έκπληκτος με το πόσα πράγματα είχαμε κάνει. Δεν είχα κάτι να αναλογιστώ τι είχαμε καταφέρει, τι είχαμε οργανώσει, πόσο μακριά έφτασαν οι δυνάμεις μας, πόσο πολύ καταφέραμε να προβάλλουμε τον αγώνα μας, πόσο πολύ επηρεάσαμε τους γείτονές μας, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο, τα υπόλοιπα Ιόνια, την Ήπειρο, γιατί η δυναμικότητα ακούστηκε και φάνηκε και ξεπέρασε τα σύνορα του νησιού μας. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση. Δυστυχώς έχει φως πολύ ακόμα. Ό,τι μπορέσουμε θα δούμε και θα συνεπικουρώ κι εγώ εξηγώντας κάποια πράγματα. Ξεκινήσω με ένα βίντεο που έφτιαξε
μια φίλη μας και μέλος του κινήματος, η Άννα Ιβότση. Για βγάλε το βίσμα. Αθεματάκι με τον ήχο έχουμε. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που ήταν κυρίαρχο στην αρχή για να μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τον κόσμο, να τον ενεργοποιήσουμε, να τον σηκώσουμε από τον καναπέ του, έπρεπε να μιλήσουμε και με εικόνες. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να βάλουμε το μαύρο μέσα στο απέραντο γαλάζιο μας. Το πετύχαμε, ο κόσμος είδε το δυστοπικό μέλλον και ξεσηκώθηκε και συσπυρώθηκε.
Ήτανε το, οι πρώτες εικόνες που θελήσαμε να δώσουμε στον κόσμο, οι οποίες είχαν μεγάλη απήχηση. Εκεί πέρα που έχουμε αρχίσει και συζητάμε ότι οι εξορίξεις έρχονται και παιδιά να οργανωθούμε και να δούμε τι θα κάνουμε, ξεκινάει ξαφνικά η εισβολή των ΕΛΠΕ. Αυτοί οι κύριοι που βλέπετε στην φωτογραφία, έτσι, είναι αντιπρόσωποι των ΕΛΠΕ. Ο κύριος Γαλιατσάτος, πρώην περιφερειάρχης, ήρθανε για να μιλήσουν και να πείσουν τον κόσμο ότι οι εξορίξεις θα φέρουν χρήμα, θα έχουμε ευημερία και βέβαια να μοιράσουν δωράκια, τα θρεφτάκια για ηθαγενείς όπως θα λέγαμε τότε, προκειμένου να δωροδοκίσουν και να εξασφαλίσουν τη συνένεση του κόσμου. Χαρακτηριστικό είναι ότι πήγανε μέχρι και σε σχολεία και υποκαταστήσανε εντελώς το κράτος, παραδίδοντας κάποιους τόνους πετρελαίου σε διάφορα σχολεία, ώστε να βγάλουν τις χειμωνιάτικες ανάγκες τους. Κάποιοι αρνηθήκανε, κάποιοι άλλοι όμως δεχτήκανε. Όταν η μέρημνα, η κρατική είναι απούσα, τότε εύκολα έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία να καλύψει το κενό. Ευτυχώς όμως τους πήραμε χαμπάρι και μαζευτήκαμε. Σύντομα μάλιστα γινόταν στην Κοριαλένιο βιβλιοθήκη παρουσίαση των ΕΛΠΕ. Τους χαλάσαμε το πάρτι, μπήκαμε μέσα, μιλήσαμε, σηκώσαμε πανό. Διαφωνήσαμε, καταλάβανε από νωρίς ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και δεν θα περάσουν εύκολες μέρες. Η απάντησή μας στην παρουσίαση των ΕΛΠΕ και στην προσπάθειά τους να πείσουν ήταν η δική μας άμεση οργάνωση μιας ενημερωτικής συζήτησης. Επίσης στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη με τη συνδρομή των περιβαλλοντικών οργανώσεων της WWF και Greenpeace. Η αρχική οργάνωση ήταν του πολιτιστικού εργαστηρίου Traverso, ο οποίος ήταν ένας πυρήνας αρκετά συμπαγής και ομοιογενής, οπότε μπορούσε να συνεννοηθεί εύκολα και γρήγορα. Και βέβαια χρησιμοποιήσαμε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις προκειμένου να δώσουμε κύρος και επιστημονικότητα στον λόγο μας και να εξάγουμε και κάποια ασφαλή συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να τα κοινωνήσουμε στον κόσμο, ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει μια επιστημονικότητα πίσω από αυτά που λέμε. Ότι δεν είναι κουβέντες του καφενείου και ότι είναι επαρκώς υποστηριγμένες και με πολλά επιχειρήματα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες από την εκδήλωση Κοριαλένιο, ήταν κατάμεστη. Όσο ο κόσμος μπορούσε να πάρει, τον πήρε. Το αποτέλεσμα αυτής της ενημερωτικής συνάντησης ήταν πολύ σημαντικό. Καταφέραμε να βγάλουμε 10 βασικά συμπεράσματα για το τι κάνουν οι εξορίξεις στο Ιόνιο, κυρίως, αλλά και σε άλλα μέρη. Είναι τα 10 σημεία τα λεγόμενα, τα οποία μοιραστήκανε και στον κόσμο σε διάφορες πλατείες, αλλά και πόρτα-πόρτα. Δεν θα αναφερθώ πολύ, είναι αρκετά. Το Ιόνιο είναι περικυκλωμένο, ήταν περικυκλωμένο από οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί στις πετρελαϊκές εταιρείες. Να πω με την ευκαιρία και ένα καλό νέο ότι η Repsol αποχώρησε από το Ιόνιο ανεπιστρεπτή. Αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε και να θεωρούμε ότι το κίνημά μας θα παραμείνει ιστορία και δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ξανά, τουλάχιστον για τις εξορίξεις. Επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή, τεράστια. Σεισμικές έρευνες, επίσης σε ζώνη υψηλής σεισμικότητας, μεγάλα βάθη. Καταστροφή της θάλασσας σημαίνει καταστροφή της αλληλείας, του τουρισμού
της μελισσοκομείας, της κτηνοτροφίας. 2.500 οικογένειες ζουν στην Κεφαλονιά από την κτηνοτροφία, δεν είναι μόνο τουρισμός. Όμως οι εξορίξεις απειλούσαν και τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα. Έγινε κατανοητό ότι δεν θα γίνουμε Σαουδάραβες, αλλά μάλλον εργάτες των εταιριών. Και φυσικά το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, οι οποίες μέσα από τα περιφερειακά συμβούλια διεκδίκησαν και δικαστικά και κατάφεραν να σταματήσουν κάποιες εξορίξεις. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να δούμε κι εμείς ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Δεν ήταν εύκολο να είσαι αισιόδοξος όταν είχες απέναντί σου την Repsol και τα LP και την BP. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη πετρελαϊκή κολοσσή. Το Traverso που ξεκίνησε την πρώτη εκδήλωση θέλησε να ανοιχτεί αυτός ο πυρήνας, να απλωθεί η ιδέα του κινήματος στον υπόλοιπο κόσμο και σιγά σιγά μέσα από λίγους στην αρχή ανθρώπους γεννήθηκε η πρώτη ανοιχτή συνέλευση Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενάντια στις εξορίξεις. Συνελεύσεις όπως βλέπετε λαμβάνανε μέρος σε δημόσιους χώρους και ανοιχτούς και κλειστούς ανάλογα την εποχή. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και πάντα υπερκομματική, δηλαδή ανεξάρτητα από το τι ψήφιζε ο καθένας ή τι πίστευε, προσπαθούσαμε συνεχώς να βάζουμε από πάνω την τοπική αναγκαιότητα. Μία από τις πρώτες δράσεις που έκανε η ανοιχτή συνέλευση ήταν να συλλέξει υπογραφές. Στην πλατεία Καμπάνας, 26 πρώτου του 19 είναι η ημερομηνία, στηθήκαμε με τραπεζάκια όσοι μπορούσαμε και όποιος περνούσε ενημερώναμε και τον σταματούσαμε να υπογράψει. Υπήρχε το κείμενο έτοιμο, τα 10 σημεία ήταν εκεί, ήταν η πληροφόρηση και όχι η παραπληροφόρηση. Ο κόσμος είχε ακούσει μόνο τη μία πλευρά, είχε έρθει η ώρα να ακούσει και την άλλη. Εδώ είναι το κείμενό μας. Μπορούσαμε και μαζεύαμε τηλέφωνα και mail, ούτως ώστε σε κάθε δράση μετά είχαμε έναν μεγάλο τηλεφωνικό κατάλογο για να καλέσουμε κόσμο. Το ίδιο γινόταν και στην Ιθάκη. Ήταν και ταυτόχρονη και παράλληλη δράση. Όσο μπορούσαν ερχόντουσαν αυτοί από εδώ, πηγαίναμε και εμείς από εκεί. Πηγαίναμε χέρι-χέρι. Εδώ είναι η εκδήλωση της Ιθάκης, επίσης με πολύ κόσμο. Κατευθείαν ο κόσμος να υπογράψει μετά από κάθε συζήτηση. Η δράση της ανοιχτής συνέλευσης ήταν πολυεπίπεδη και προσπαθούσαμε σε όλους τους τομείς να καταφέρνουμε κάτι. Η επόμενη κίνηση ήταν να πιάσουμε τους Δήμους. Το πρώτο ψήφισμα που πήραμε, ότι τάσσονται ανοιχτά και ξεκάθαρα, με ένα ξεκάθαρο όχι απέναντι σε εξορίξεις, ήταν του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιθάκης. Συνεχίστηκε με την ΠΕΔΗΝ, είναι η Πανελλήνια Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, η οποία επίσης έδωσε ένα ξεκάθαρο όχι στην απόπειρα εξόρυξης πετρελού στο Ιόνιο. Από χωριό σε χωριό, μικρές ομάδες, πηγαίναμε με το λάπτοπ και το προτζέκτορα, με το ηχιάκι μας, με τα κείμενά μας και ενημερώναμε τον κόσμο όσο πιο μακριά γίνεται και από το Αργοστόλι. Υπήρχε κόσμος που δεν είχε ενημερωθεί, δεν το είχε ξανακούσει. Η Σκάλα και ο Κατελιός που ζουν κυρίως από την Αλία και τον τουρισμό ενεργοποιήθηκαν, πήραμε ψήφισμα από τον Εμπορικό Σύλλογο Σκάλας και τους βάλαμε και αυτούς στο παιχνίδι. Ήταν σημαντικό να εμπλαχεί όσο περισσότερος κόσμος γινόταν από την τοπική κοινωνία. Και η Ιθάκη έκανε τα αντίστοιχα. Μία άλλη στρατηγική ήταν να φωτογραφιζόμαστε με τα πανό μας σε τόπους σύμβολα του νησιού, αυτό να διοχετεύεται στα μέσα, να είναι αναγνωρίσιμα, κατευθείαν να λες αυτό είναι Κεφαλονιά, και να περνάει το μήνυμα. Το φανάρι, συμμετοχή σχεδόν σε όλα τα γεγονότα που απασχολούσαν και απασχολούν την τοπική κοινωνία, όπως είναι το καναβάλι. Κάναμε μασκαράτα
και φύγαμε στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι. Ήταν πολύ σημαντικό να το μάθουν όλοι, να μην είμαστε λίγοι γραφικοί οι οποίοι παλεύουν για κάτι που είναι μακρινό και απίθανο. Εδώ είναι στην παρέλαση της 21ης Μαΐου, στήσαμε το πανό μας, για μας έπρεπε να φανεί μέσα σε αυτή τη γιορτή της Επανένωσης των Πλανήσεων ότι ο κόσμος ανησυχεί και αγωνίζεται για να παραμείνει το νησί όπως έχει. Συμμετοχή στα φεστιβάλ του νησιού και στο Traverso Festival και στο Σαρίστρα στη Σάμι, στα παλιά Βλαχάτα. Στήσαμε περίπτερο, μεγάλη κινητοποίηση. Και βέβαια φτάσαμε και στη διοργάνωση μιας μεγάλης συναυλίας με την Ματούλα Ζαμάνη, με πάρα πολλή προσπάθεια και πολύ κόπο. Και με δράσεις παράλληλες στον ίδιο το χώρο. Σας δείχνω ένα βιντεάκι να πάρετε λίγο γεύση. Πάρα πολλοί κόσμος βοήθησε για να γίνουν αυτά. Από τον άνθρωπο με το drone, τα παιδιά με τα σκαφάκια που σχηματίσαν τον Όιλ εν μέσω θαλαδαραχής. Πάρα πολλή αγκαρία κάναμε όλοι. Όλοι βοηθούσαν και συμμετείχανε. Εδώ είναι η εκδήλωση της Ιθάκης. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε θεσμικές υπογραφές ενάντια στις εξορίξεις από τους φορείς του νησιού. Φορείς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας και να γίνει σαφές ότι δεν γίνεται να χάσουμε το παραγωγικό τομέα, το τουριστικό κομμάτι μόνο και μόνο για να έρθουν να μας τάξουν χρήματα και να γίνουμε Σαουδάραβες με πιο πιθανό αποτέλεσμα να κολυμπούσαμε στην πίστα σιγά σιγά. Η Ένωση Ξενοδόχων μας στήριξε με το ψήφισμά της, η Ένωση Τυροκόμων, η Αλληλής, η Τοπική Αθλητική Σύλλογη, Σύλλογος Κτηνοτρόφων και η Μελισσοκόμη. Εδώ βλέπουμε συμμετοχές από... Έχει έρθει ένα καράβι της Greenpeace, κάνει μια καμπάνια για το περιβάλλον. Έχουμε πάει και εκεί να σταθούμε και να φανούμε. Και φτάνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θυμάμαι, Σταύρο, πρώτο ήταν, 13 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, ωραία. Εκεί πέρα διεκδικήσαμε ένα ξεκάθαρο όχι από την περιφέρεια, προκειμένου να έχουμε ένα σημαντικό χαρτί από θεσμικό όργανο, προκειμένου να διεκδικήσουμε αν χρειαστεί και δικαστικά
την εναντίωση μας στους, στην εξόρυξη των ετρώγων ανθράκων. Γύρω στα 300 άτομα μαζευτήκανε, περάσανε πολύ περισσότεροι από τον χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η παρουσία του κόσμου ήταν μια μεγάλη νίκη. Το ξεκάθαρο όχι δεν το πήραμε, Σταύρο. Πήραμε ένα ναι με προϋποθέσεις. Ο Νίκος βέβαια ήταν μαζί μας. Κόντρα στη γραμμή. Εδώ είμαστε έξω από την αντιπεριφέρεια και έχουμε κάνει ένα μεγάλο τεράστιο κύκλο προκειμένου να δείξουμε ότι τους έχουμε περικυκλώσει και ότι είμαστε πολλοί. Εδώ φτάσαμε στο δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο, πλέον με την Ρόδη Κράτσα. Επίσης η συμμετοχή μας ήταν μαζική και δυναμική, έως ασφιχτική θα έλεγα. Νομίζω το αποτέλεσμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ναι και χωρίς προϋποθέσεις. Σταύρο, διόρθωσέ με. Ναι στις εξορίξεις και χωρίς προϋποθέσεις. Μονάχα αυτό με το παρατηρητήριο που είχε προτείνει ο Γαλιατσάτος ήταν, είχε απομείνει. Λίγο στο σημείο αυτό ότι η εκπρόσωπος του Υπουργείου στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε φέρει η κυρία Κράτσα της Νέας Δημοκρατίας, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που τώρα τρέχει τα αιωλικά, είχε πει ως άποψη του Υπουργείου ότι μην ανησυχείτε, οι πλατφόρμες δεν θα φαίνονται γιατί η γη είναι στρογγυλή. Οπότε είναι από την πίσω μεριά και δεν θα φαίνονται. Τουλάχιστον δεν θα ήταν ο πολιτικός λόγος τους τότε. Εντάξει, τελειώνω. Να κλείσουμε ένα βίντεο που έφτασε πάρα πολλές χιλιάδες προβολές στο βίντεο και ήταν εμβληματικό για τον αγώνα μας ενάντια στις εξορύξεις. Αυτά ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην καταστατάξετε το χρόνο σας.
Ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη για την πάρα πολύ ζωντανή εικόνα και η παρουσίαση και από τη δράση της ανοιχτής συνέλευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενάντια σε εξορίξη δρογονανθράκων. Θα πω και εγώ από τη μεριά μας και από το R Project και ως μέλος και της πρωτοβουλίας Αθήνας ενάντια στις εξορίξεις. Καταρχήν να πούμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Σταύρο και στο Δημήτρη και στον Νίκο που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ένας από τους λόγους που επιλέγουμε, που επιλέξαμε φέτος να κάνουμε το κάμπινγκ μας στην Κεφαλονιά για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις με ανθρώπους από τις τοπικές κοινωνίες, από τα τοπικά κινήματα, από τις τοπικές αντιστάσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό και για τις δύο, και για τις δύο πλευρές, και για τη συζήτηση και για την απαραίτητη δικτύωση και για την απαραίτητη ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφορίας. Εγώ θα προσπαθήσω να πω κάποια πράγματα λίγο πιο γενικά, αν και νιώθω ότι μετά από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι συνομιλητές σίγουρα στερούνται της ζωντάνιας και της αμεσότητας αυτής της εμπειρίας και αυτών των, και αυτών των αγώνων, γιατί ακόμα και η πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορίξεις δεν είχε στην Αθήνα εξορίξεις, δεν θα βάζε κανένας κανένα γεωτρύπανο στο Σύνταγμα μπας και βρει πετρέλαιο από κάτω ή κανέναν υδρογονάνθρακα. Είχε όμως έναν σημαντικό ρόλο σαν συντονισμός πανελλαδικός, να έρχεται σε επαφή με άλλες πρωτοβουλίες κτλ. Και θα το ξαναπιάσω αυτό στο τέλος, να μην υποτιμήσουμε ότι είχε αντίστοιχα πολύ μεγάλη σημασία το ότι υπήρξαν πανελλαδικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, που είναι η πρωτεύουσα, που είναι τα κέντρα των αποφάσεων, με πολλές χιλιάδες κόσμο και από την Αθήνα αλλά και από άλλες περιοχές. Υπήρχαν πραγματικά πανελλαδικές κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα σε μια πόλη που φαινομενικά δεν έχει κανένα λόγο άμεσα να κινητοποιηθεί για τις εξορίξεις. Δεν υπήρχε ο άμεσος κίνδυνος που υπάρχουν στις περιοχές όπου θα γίνονταν οι εξορίξεις. Έχει σημασία γιατί, να πούμε γιατί συζητάμε για το περιβάλλον, γιατί συζητάμε για αυτά τα κινήματα, γιατί τα θεωρούμε σημαντικά, γιατί παίζουν ρόλο. Ζούμε, το είπα και στην αρχή, είμαστε σε μια συγκυρία και σε μια εποχή που βλέπουμε συνέχεια φυσικές καταστροφές. Το φυσικές θα το βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά. Παρουσιάζονται διαρκώς φαινόμενα με τέτοια ένταση και με τέτοια πυκνότητα όπως δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Οι καύσονες, οι πυρκαγιές, για παράδειγμα, το ότι υπάρχουν πυρκαγιές στη Σιβηρία είναι ένα ψιλοφυσιολογικό φαινόμενο. Το να υπάρχει κάποια πυρκαγιά, μπορεί ένας κεραυνός να πέσει, να χτυπήσει ένα δέντρο, να πάρει μια φωτιά, αυτή η φωτιά θα σβήσει, είναι μια διαδικασία που γίνεται ούτως ή άλλως. Όχι να καίγονται αυτές οι εκτάσεις για τόσες πολλές μέρες όπως ήταν πριν δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ούτε αυτοί οι συνεχόμενοι, καύσονες, οι πλημμύρες στη Γερμανία που ήταν πρωτοφανείς φέτος το καλοκαίρι. Και υπάρχει και μία είδηση την οποία την ανέδειξε ο Guardian και η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής που έχει ήδη συντελεστεί. Όχι που συντελείται ή που θα συντελεστεί, που έχει ήδη συντελεστεί. Πλέον ο Αμαζόνιος, που είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας του πλανήτη, το μεγαλύτερο δάσος σε όλο τον κόσμο, εκπέμπει περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από ό,τι μπορεί να απορροφήσει. Ο μεγαλύτερος πνεύμονας του πλανήτη, λοιπόν, έχει σταματήσει να δουλεύει ως πνεύμονας. Γιατί έχουν καεί τα δάση, έχουν κοπεί τα δάση για να πάνε στην παραγωγή για βιομηχανία κρέατος και σόγια στη Βραζιλία. Η κυβέρνηση του Μπολσονάρο το προωθούσε και τους έλεγε στην πραγματικότητα κάψτε ό,τι γουστάρετε. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να μειώνονται οι βροχές, να αυξάνονται οι θερμοκρασίες, να υπάρχουν μεγαλύτερες περίοδοι ξηρασίας και να μην αναγεννάται πλέον το δάσος. Αλλά το γεγονός και η είδηση από μόνη της είναι νομίζω εντυπωσιακή. Και,
Και παγκοσμίως και στην Ελλάδα οι πολιτικοί που ακολουθούν οι κυβερνήσεις χεράκι-χεράκι με τις εταιρείες, μια πολύ επιθετική νεοφιλελεύθερη πολιτική, έχει βάλει στο στόχαστρο για την ανάπτυξη μεγαλύτερων κερδών το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια, το νερό, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή είναι και η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης και η πολιτική της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και με το τελευταίο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το οποίο ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, που στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία να δούμε ένα-ένα τι έλεγε ο νόμος, καταργεί κάθε νομοθεσία, κάθε προστατευτική νομοθεσία για το περιβάλλον για χάρη των κερδών. Ούτε περιοχές Natura, ούτε τίποτα. Θα μπορούσαν να τα κάνουν και χωρίς αυτόν τον νόμο, αλλά βάλανε και αυτόν τον νόμο για να μπορούν οι εταιρείες να μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να κάνουν μια επένδυση σε ένα δάσος ξενοδοχειακή, να πάνε στα βουνά να βάλουν αιωλικά, να πάνε να βάλουν πλατφόρμες για εξορίξεις, να κάνουν τέλος πάντων ό,τι γουστάρουν ανεξαρτήτως ποιες θα είναι οι συνέπειες. Αυτό είναι το όραμα πράσινη ανάπτυξη, πράσινη Ελλάδα, βιώσιμη ανάπτυξη και πάει λέγοντας. Στην πραγματικότητα δεν είναι πράσινο, είναι κατάμαυρο. Είναι κατάμαυρο για το μέλλον του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Όχι για να μπορεί αυτό το περιβάλλον να είναι βιώσιμο. Για να μπορούν οι άνθρωποι σε αυτό το περιβάλλον να μπορούν να ζουν, να δουλεύουν, να διεκδικούν, να αγωνίζονται κτλ. Τρία πράγματα έχει προσπαθήσει να κάνει, έχει να κάνει η κυβέρνηση. Το ένα ήταν οι εξορίξεις, όπου οι συμβάσεις που έλεγε ο Σταύρος πριν, ακούγεται υπερβολικό το να πεις ότι ήταν αποικιακές οι συμβάσεις, αλλά αν κάποιος τις έβλεπε, μπορεί να ήταν και χειρότερο. Παραχωρήσανε το 1 τρίτο της έκτασης της χώρας Χερσαίας και Θαλάσσιας, χωρίς καμία υποχρέωση, ήταν δώρο. Το δημόσιο δεν έπαιρνε απολύτως, έστω ότι θα μπορούσε το δημόσιο να παίρνει κάτι. Δεν έπαιρνε απολύτως τίποτα. Θυμάμαι σε ένα κάμπινγκ στην Πρέβεζα πριν 2 χρόνια, σε μια αντίστοιχη συζήτηση με συντρόφους και μέλη της πρωτοβουλίας στην Άρτα και στα Γιάννενα ενάντια σε εξορίξεις, που περιγράφανε και τις συμβάσεις και τις πρακτικές των εταιριών, απίστευτα πράγματα. Πηγαίνανε στα φτωχά χωριά της Ηπείρου και τάζανε πραγματικά καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, να ανοίξω μπάρμπα μια τρύπα στο οικόπεδο, μπας και βρω τίποτα και πάρει και 150 ευρώ. Για τέτοια ποσά. Που άμα βρίσκανε κάτι εκεί πέρα που θα κάνανε την τρύπα, δεν θα υπήρχε μετά, δεν θα μένε όρθιο τίποτα. Και μια επιχειρηματολογία, εδώ θα τα φτιάξουμε όλα, λεφτά, ανάπτυξη, κόμβος ενέργειας και ξαφνικά οι εξορίξεις δεν υπάρχουν. Και βγαίνει ο Δένδιας, αυτός που υποστήριζε τις εξορίξεις, εδώ θα βγάλουμε κέρδη, θα έχει ανάπτυξη, θα έχει δουλειές. Και βγαίνει και λέει, δεν θα κάνουμε, εμείς δεν θα μπλεχτούμε στις εξορίξεις. Είναι πολύ κοστοβόρες, παίρνουν και 10-20 χρόνια μέχρι να δεις αν έχει κάτι, και δεν θα κάνουμε και το όμορφο το Αιγαίο μας σαν τον κόλπο του Μεξικού. Ίδιοι άνθρωποι. Αυτά ήταν επιχειρήματα και της πρωτοβουλίας Αθήνας και άλλων πρωτοβουλειών στο να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτά που κάνετε, ακόμα και να υπάρχουν, ρε παιδί μου, τα κοιτάσματα, δεν έχει νόημα να ασχοληθείς. Δεν έχει νόημα. Οι κίνδυνοι και το κόστος είναι τέτοια που δεν έχει νόημα να ασχοληθείς. Και τα βγαίνει αυτά τώρα και τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Άλλαξε πολιτική η Νέα Δημοκρατία. Είναι ξαφνικά ενάντια σε εξορίξεις, προστατεύει το περιβάλλον. Όχι. Ο λόγος ήταν άλλος. Η διεθνή αγορά του πετρελαίου έχουν πέσει οι τιμές και οι εταιρείες οι πετρελαϊκές με τις οποίες το ελληνικό κράτος είχε κάνει συμβάσεις είπανε, μάλλον δεν μας συμφέρει αυτή την εποχή να ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό το project εξορίξεων υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε τώρα θα πάμε στα αιωλικά και στην απολιγνητοποίηση και αιωλικά πάρκα παντού κτλ. Με την επιχειρηματολογία πάντα έτσι, ότι πράσινη ανάπτυξη, δεν θα καίμε πετρέλαιο, καθαρός αέρας, καθαρή ενέργεια κτλ. Εδώ νομίζω το παράδειγμα που έβαλε ο Σταύρος για το πώς πήγαν να έρθουν οι ανεμογεννήτριες στην Κεφαλονιά δεν είναι το μόνο, είναι πάρα πολλά αυτά τα παραδείγματα και από άλλες περιοχές. Δείχνει ότι καταρχήν ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στη δημόσια συζήτηση, σε μια εφημερίδα, σε ένα άρθρο, σε μια εκπομπή, να βγει κάποιος από την κυβέρνηση ή από κάποια από αυτές τις εταιρείες να πούνε ότι έχουμε ένα σχέδιο να βάλουμε ανεμογεννήτριες εδώ, εκεί, παραπέρα και θα παράγουμε τόση ενέργεια και σε κάποια χρόνια δεν θα χρειαζόμαστε σχεδόν καθόλου, ας πούμε, ορυκτά καύσιμα. Τίποτα.
Το μόνο που γίνεται, έχουν δοθεί φιλέτα και βουνοκορφές στις επιχειρήσεις, επιδοτούνται από προγράμματα και της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μπει όλοι οι μεγαλοκαρχαρίες καπιταλιστές στην Ελλάδα να αρπάξουν ό,τι μπορούν και να πάνε να χτίσουν ανεμογεννήτριες παντού. Τι θα παράγουνε, πώς θα το παράγουνε, ούτε που τους νοιάζει. Κοιτάζουνε το πώς θα βγάλουνε περισσότερα κέρδη. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Οι συνέπειες από την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε μια βουνοκορφή, σε μια βραχονισίδα κτλ. Δεν είναι ότι μας χαλάει μόνο την αισθητική. Αυτό είναι το λιγότερο. Διαταράσει την ισορροπία του οικοσυστήματος, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα μπει μια ανεμογεννήτρια και μπορεί ένα πουλί να κουτουλήσει, που και αυτό είναι πρόβλημα. Για να πάει να χτιστεί εκεί ανεμογεννήτρια σε ένα βουνό, πρέπει να ανοιχτεί δρόμος. Για να μπορέσει να περάσει η ανεμογεννήτρια και το φορτηγό που τους κουβαλάει, να περάσουν οι μπετονιέρες που θα πρέπει να ρίξουν τον μπετό για να κάτσει όρθια και να σταθεί εκεί η ανεμογεννήτρια. Και άμα σταθεί, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ανεμογεννητριών που έχουν στραπατσαριστεί και από τον, και από τον αέρα και από τον χρόνο κτλ. Άρα μιλάμε για φαραωνικά έργα που μόνο, το μόνο που φαίνεται υπαρκτό σε αυτό είναι τα κέρδη των εταιριών που αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν τις ανεμογεννήτριες. Κανένα άλλο σχέδιο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο. Καταστρέφεται το περιβάλλον με ανυπολόγιστες συνέπειες για το μέλλον, τις οποίες αυτές βλέπουμε τώρα. Αυτές τις συνέπειες βλέπουμε. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής για το κέρδος των επιχειρήσεων. Το τρίτο είναι και η ιδιωτικοποίηση του νερού και η ιδιωτικοποίηση της αγοράς ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια και η ιδιωτική διαχείριση των απορριμμάτων. Το νερό και το ρεύμα, τα οποία είναι, πώς να το πω, το α και το μέγα για κάθε άνθρωπο, για κάθε οικογένεια, για κάθε σπίτι να μπορείς να ζεις. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Σήμερα, παλιότερα μπορεί να υπήρχε, αλλά σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς ρεύμα και νερό. Αυτό που θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό, αυτό που θα έπρεπε να είναι εύκολα και άμεσα προσβάσιμο σε όλους, φτηνό ρεύμα, φτηνή ενέργεια, καθαρή ενέργεια προστατεύοντας το περιβάλλον και πόσιμο νερό, είναι εμπορεύματα. Η κοινωνική ανάγκη παίζεται στο αν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά, παίζεται από τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και από το ποιος θα βγάλει περισσότερο κέρδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για αυτά τα ζητήματα πλέον υπάρχουν πολύ σοβαρά τοπικά κινήματα, τοπικές αντιστάσεις, πρωτοβουλίες και νομίζω από τις παρουσιάσεις και τις προηγούμενες τοποθετήσεις και των τριών συνομιλητών φαίνονται δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η ίδια η συμμετοχή, δηλαδή το ίδιο το γεγονός από μόνο ότι είναι σημαντικό, ότι υπάρχουν κινήματα, ότι ο κόσμος συσπυρώνεται και συλλογικά αποφασίζει να διεκδικήσει ότι δεν θα καταστρέψετε τον τόπο μου. Δεν θα τα κάνετε όλα ίσωμα για τα κέρδη σας. Και θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτό για να το σταματήσουμε. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι σπάει ο μονόλογος και η μονοτονία της κυβέρνησης, των περιφερειών, των δήμων όχι τόσο, των τοπικών μέσων ενημέρωσης, των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Η σημασία του να βγάλεις, που κάνανε στην Κεφαλονία και το έχουν κάνει και άλλες πρωτοβουλίες, το έχουμε κάνει και στην Αθήνα, του να βγεις, να μαζέψεις υπογραφές, να συζητήσεις και να ενημερώσεις ότι δεν θα γίνεις Σαουδάραβας, φίλε και φίλοι, δεν θα ζεις και θα τρως με χρυσά κουτάλια, αλλά δεν θα μπορείς να ζήσεις σε αυτόν τον τόπο, γιατί θα είναι όλα πλέον των εταιριών, θα γίνονται όλα για το κέρδος. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να σπάσεις τη μονοφωνία. Ότι δεν είναι αυτό που μας παρουσιάζεται. Δεν έρχεται καμία λαμπρή ανάπτυξη, δεν έρχονται ούτε θέσεις εργασίας. Καταστρέφεται το μέλλον, καταστρέφεται το περιβάλλον. Και άρα από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι κινητοποιήσεις, αυτά τα τοπικά κινήματα. Και παρότι υπάρχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαχρονικά μπορεί να ασχολούνται με το ζήτημα, άλλες πιο θεσμικές, άλλες λιγότερο περισσότερο κινηματικές, ας πούμε, κτλ. Η γενικότερη τακτική τους έχει και κάποια όρια. Αυτό το λέω κυρίως, υπήρξε μια πρωτοβουλία πρόσφατα από τη WWF και από το VWatch.gr για έναν κλιματικό νόμο, το οποίο παρουσιάστηκε από τα site τους ως η μεγάλη πρωτοβουλία, συζήτηση, διαβούλευση, δημόσια, δημοκρατικά, πράγματα και τέτοια για έναν κλιματικό νόμο. Το έχει ακούσει κανένας από εδώ ή καμία?
Εγώ το έψαχνα δηλαδή, γιατί το έχω ακούσει κάποια στιγμή ότι θα βγει και δεν είχα ακούσει τίποτα. Και δεν έχει σχέση με τους αγώνες. Δεν είχε πραγματική σχέση με τους ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, κλιματική καταστροφή. Νομίζω ότι και οι τρεις όροι είναι δόκιμοι. Άρα η προοπτική μπορεί να είναι μόνο στους αγώνες. Αγώνες που χρειάζεται να είναι μαζικοί, να είναι ενωτικοί, και είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και αυτό. Χρειάζεται όμως να αποκτήσουμε και την... να καταλάβουμε μάλλον ότι όταν θες να σταματήσεις τις εξορίξεις στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη ή θες να σταματήσεις εξορίξεις το κατάκολο στην Πάτρα, δεν συγκρούεσαι μόνο με την εταιρεία που έρχεται να κάνει τη συγκεκριμένη εξόριξη. Όταν το σχέδιο έλεγε εξορίξεις παντού γιατί έτσι θα σωθούμε και έτσι θα έρθει η ανάπτυξη, συγκρούεσαι με την κυβέρνηση. Χρειάζεται λοιπόν και μια και πολιτικός αγώνας, χρειάζεται και πολιτική που θα αντιπαρατίθεσαι με την κυβέρνηση εφόλης της ύλης, αναγκαστικά. Αναγκαστικά για να μπορέσεις να έχεις και διάρκεια και να απαντάς σε όλα τα επιχειρήματα και να δημιουργείς προϋποθέσεις αυτή η μαγιά ανθρώπων που κινητοποιείται και συσπυρώνεται για αυτά τα ζητήματα να πάει και τον αγώνα της ένα βήμα παρακάτω. Γι' αυτό οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ήταν η προσπάθεια δικτύωσης των τοπικών αγώνων, των τοπικών κινημάτων κτλ. Να αποκτήσουν συντονισμό, να ενωθούν διαφορετικές πρωτοβουλίες. Δεν ήταν δεδομένο, ήταν μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν ήταν δεδομένο ότι οι πρωτοβουλίες ενάντια στα αιωλικά και οι πρωτοβουλίες ενάντια στις εξορίξεις θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν από κοινού ή οι πρωτοβουλίες για την ενέργεια θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν από κοινού. Όλες οι πρωτοβουλίες αυτές μαζί και να δημιουργήσουν πολιτικά γεγονότα. Μικρά μεν, πολύ σημαντικά δεν. Και για την κινητοποίηση και για την αντιπληροφόρηση και τα λοιπά. Και να το κάνεις και σε μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα. Κλείνοντας, να πω ότι οι επιπτώσεις αυτών των πολιτικών, οι επιπτώσεις ότι το κέρδος πάνω απ' όλα, το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι γίνονται βορρά στα σχέδια των καπιταλιστών, είναι, οι επιπτώσεις αυτές είναι εδώ, τις βιώνουμε τώρα και το καταλαβαίνουν και οι από πάνω. Δεν το καταλαβαίνουν οι από κάτω μόνο. Παρότι οι από κάτω είναι αυτοί που την πληρώνουν περισσότερο και οι πιο φτωχοί είναι αυτοί που την πληρώνουν περισσότερο συνήθως. Στη Γερμανία μετά τις πλημμύρες, τις μεγάλες, φαντάζομαι οι περισσότεροι κάπου έστωσαν είδηση, είδατε το χαμό και την καταστροφή που έγινε στη Γερμανία. Βγήκανε οι ούλτρα νεοφιλελεύθεροι ηγέτες της πολιτικής ηγεσίας της Γερμανίας και να λένε, αυτοί που αρνούνται να πάρουν οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο εδώ και πόσα χρόνια, σε επίπεδο εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα, ότι πρέπει να αναλάβουμε άμεσα δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. Τι λέτε ρε μάγκες, αλήθεια? Τώρα το θυμηθήκατε? Προφανώς δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Αλλά είναι τόσο χοντρό το πρόβλημα. Είναι τόσο χοντρό. Το καταλαβαίνουν και αυτοί που το δημιουργούν ότι κάτι πρέπει να κάνουν απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Πιθανότατα θα δημιουργήσουν άλλο ένα πεδίο κερδοφορίας, μια αγορά ρήπων που ήδη υπάρχει. Μπορείς να ρυπαίνεις, μπορείς να καταστρέψεις και λίγο το περιβάλλον, αρκεί να πληρώνεις μετά γι' αυτό. Άρα και αυτό πάλι γίνεται αντικείμενο κέρδους και αντικείμενο ανταγωνισμού μεγάλων εταιριών κτλ. Άρα τα προβλήματα αυτά και του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και της ενέργειας και των εξερίξεων έχουν όνομα. Και το όνομά τους είναι καπιταλιστική ανάπτυξη, κέρδος και ανταγωνισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί τα προβλήματα με το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Παλεύοντας για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, παλεύοντας για να προστατεύσουμε τον τόπο μας, τα σπίτια μας, τη γη μας, τις παραλίες μας, τα δέντρα μας και το δικαίωμά μας να μπορούμε να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και να μπορούμε να διεκδικούμε για να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο, σημαίνει ότι θα πρέπει να παλέψουμε και ενάντια σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξη, αυτό το μοντέλο οικονομίας που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους
άλλους τρεις συνομιλητές για τις παρουσιάσεις και τις τοποθετήσεις τους, νομίζω ήταν πολύ χρήσιμες. Έχουμε χρόνο και χώρο και όποιος και όποια θέλει να μιλήσει, να ρωτήσει κάτι κτλ. Πριν περάσουμε σε αυτό, αλλάζω τώρα κλίμα τελείως από την προηγούμενη τοποθέτηση, κάποιες ενημερώσεις σε σχέση με το πρόγραμμα. Μετά από τη, όταν ολοκληρώσουμε την εκδήλωση και τη συζήτησή μας, θα έχουμε ρεμπέτικο γλέντι στο χώρο της ταβέρνας. Θα λειτουργεί μπαρ δικό μας και θα αγοράζουμε, θα παραγγέλνουμε φαγητά από την ταβέρνα σε καλύτερη τιμή. Και για τις επόμενες δύο ημέρες, αύριο αντί για τις 6, στις 7 το απόγευμα θα γίνει συζήτηση για τα 20 χρόνια από τη Γένοβα με τίτλο «Ένας άλλος κόσμος ήταν και είναι εφικτός», που είναι και ο κεντρικός τίτλος του φετινού μας κάμπινγκ. Και το βράδυ στις 10 θα υπάρξει η προβολή της Ελληνικής Επιτροπής για την διαδήλωση στη Γένοβα, που είχε φτιαχτεί λίγο μετά την διεθνή διαδήλωση στη Γένοβα τότε. Τη Δευτέρα στις 12 η ώρα θα υπάρχει μια συνέλευση των μαθητών και των μαθητριών, και στις 7 το απόγευμα αντί τις 6 θα υπάρχει κεντρική συζήτηση εμπειρίες και συμπεράσματα από τους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Μετά την εκδήλωση θα υπάρχει θεατρική παράσταση Ζακυνθινές ομιλίες. Αυτά και σε σχέση με το πρόγραμμα. Υπάρχει εδώ πέρα δίπλα από τη συζήτηση ο χώρος του βιβλιοπωλείου, υπάρχουν και βιβλία και σχετικά με το σημερινό θέμα που συζητάμε και με τα άλλα ζητήματα υπάρχει και, που έχουμε συζητήσει και τις άλλες μέρες και που θα συζητήσουμε τις επόμενες. Υπάρχει και η εφημερίδα της Εργατικής, η Εργατική Αριστερά, που έχει σχετική αρθρογραφία για τα θέματα τα οποία συζητάμε, και το περιοδικό Κόκκινο. Να κάνουμε μια βόλτα μετά και από το χώρο του βιβλιοπωλείου, ωραία μπλουζάκια για το καλοκαίρι και όχι μόνο. Αυτά νομίζω, δεν ξεχνάω κάτι. Οπότε τώρα ο λόγος σε εσάς. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ζητήσει το λόγο.